Αντί για επένδυση, μετρά απώλειες. 60χρονος από τις Γούβες Ηρακλείου που πίστευε ότι θα πολλαπλασίαζε τις οικονομίες του αν μετέτρεπε τα χρήματα σε bitcoin. Σερφάροντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπεσε πάνω σε παρελκυστική διαφήμιση, την οποία θέλησε να εξετάσει αναλυτικά, αφού συμπλήρωσε ηλεκτρονική φόρμα, αναφέροντας ότι ενδιαφέρεται να μάθει πληροφορίες για επενδύσεις σε bitcoin, χτύπησε το τηλέφωνό του. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, σε σύνδεση που έγινε από χώρα του εξωτερικού, μέλος του κυκλώματος, του παρουσίασε μια υποτιθέμενη εξαιρετική προσφορά για επένδυση σε κρυπτονόμισμα. Και ανανεώνω τους κωδικούς ανά 2-4 μήνες που προτείνει και κάθε τράπεζα. Γιατί εννοείται ότι προσέχουμε τις ηλεκτρονικές απάντες, δεν είμαστε σε καιρούς για απώλειες. Ο 60χρονος πίστηκε από τα κέρδη που του είπαν ότι θα αποκόμιζε και μέσα σε διάστημα 10 ημερών απέστειλε με 3 διαφορετικά εμβάσματα σε τράπεζα του εξωτερικού περισσότερα από 14.000 ευρώ. Λίγο μετά την τελευταία πληρωμή έχασε τη γη κατά από τα πόδια του, καταλαβαίνοντας ότι εξαπατήθηκε. Όμως ήταν ήδη πολύ αργά για να μπλοκάρει τις μεταφορές των χρημάτων. Τα πάντα έχω, αλλά πρέπει να προσέξει ο καθένας τα... που τα δίνει, πώς τα φέρνει από τους λογιστές, γιατί υπάρχουν και λογιστή μαϊμού. Και ο ένας τα πούνε τον άλλο. Οι προειδοποιήσεις από την αστυνομία φαίνεται να πέφτουν στο κενό, καθώς ανάλογες διαδικτυακές απάτες καταγγέλλονται σχεδόν καθημερινά σε επίπεδο Κρήτης. Το τελευταίο διάστημα επιτίδη έχουν καταφέρει να αποσπάσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, παραπλανώντας πολίτες που πέφτουν στα δίχτυα τους με την παραμικρή απροσεξία. Η περίπτωση με το μαϊμού λογιστή τα προηγούμενα 24 ώρα είναι άκρος χαρακτηριστική. Δεν πρέπει να πιστεύεις ούτε στο διπλανό σου. Και δεν είναι και εποχή να χάνεις ούτε ευρώ. Όχι βέβαια. Δεν είναι, οι εποχές είναι πολύ δύσκολες. Ο κόσμος πεινάει, ο κόσμος έχει ανέχεια, ψάχνει ναι, την εύκολη λύση. Πώς θα βρει χρήματα. Ο 60χρονος κάτοικος των Γουβών κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου καταγγέλλοντας την απάτη. Ενώ με τη συνδρομή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος αναζητούνται τα ίχνη των απατεώνων. Να μην εμπιστεύεσαι κάποιον άλλον πέρα από τους άμεσα υπεύθυνους όπως είναι η τράπεζα. Άμα θέλουν αυτοί να την κάνουν, θα την κάνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να την κάνουν. Στην αστυνομία όμως κατέφυγε και 41χρονος Χανιώτης που αντί να πάρει αυτοκίνητο βρέθηκε με άδειο τραπεζικό λογαριασμό. Ο άτυχος Χανιώτης είδε μια αγγελία για την πώληση ενός 4x4 και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη γυναίκα που εμφανίστηκε να το πουλάει, έστειλε σε τραπεζικό λογαριασμό 4.200 ευρώ. Αυτοκίνητο είδε όμως μόνο σε φωτογραφία, αφού οι δράστες πήραν τα χρήματα και έγιναν καπνός.